Η σημερινή συγκρότηση και συνεδρίαση της νέας εκλογικής επιτροπής είναι μια χειροπιαστή απόδειξη ότι ακούμε το μήνυμα των Ελλήνων πολιτών, λαμβάνουμε το μήνυμα και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι, να αλλάξουμε κινήσει. Η απάντησή μας είναι μία, βάζουμε τον πήχη ψηλά και κινητοποιούμε κάθε ανθρώπινο πόρο προκειμένου να πετύχουμε το μεγάλο μας στόχο που είναι η ανατροπή των συσχετισμών της 21ης Μαΐου εν ώψη των επόμενων εκλογών, μιας νέας εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, έχουμε πλήρη επίγνωση της μεγάλης αυτής δυσκολίας, ταυτόχρονα όμως έχουμε και πλήρη επίγνωση ότι αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός στην πλειοψηφία του είναι απαντήσει στα προβλήματά του. Ζητάει δικαιοσύνη, ζητάει άμβληση των ανισοτήτων, ζητάει απαντήσεις στα μεγάλα θέματα που τον αφορούν στην καθημερινότητά του, στο μέλλον του. Η απόφασή μας λοιπόν είναι το επόμενο διάστημα να επιχειρήσουμε να επανασυστήσουμε τις προγραμματικές θέσεις και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την επόμενη τετραετία. Και οι προγραμματικές μας θέσεις θα είναι το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο της καμπάνιας μας και της προεκλογικής μας εκστρατείας. Θα μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα και για τις προτάσεις μας. Για την ακρίβεια, για τη δημόσια υγεία, για την παιδεία. Θα μιλήσουμε το επόμενο διάστημα με μεγαλύτερη σαφήνεια για το με ποιον τρόπο θα μπορέσουν οι πολίτες να στηρίξουν, να έχουν καλύτερο εισόδημα. Θα έχουμε την δυνατότητα να αναδείξουμε το μεγάλο δίλημα και διακύβευμα της επόμενης τετραετίας, που είναι πώς και με ποιους όρους και ποιος θα διαχειριστεί τα 70 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βεβαίως όλη η Εκλογική Επιτροπή θα συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, θα αξιοποιηθούν όλοι και ακόμα περισσότεροι σε αυτόν τον στόχο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους και όλες όσοι δεχτήκαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη νέα Εκλογική Επιτροπή. Στελέχη άλλη με μεγάλη εμπειρία, ακόμα και από τις μάχες την περίοδο των μνημονίων. Άλλα πολιτικά στελέχη που εκφράζουν ό,τι πιο δημιουργικό υπάρχει και ανήσυχο υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Και άλλα στελέχη που συνδυάζουν την τεχνοκρατική επάρκεια με την πολιτική στράτευση. Ήταν στη δεξαμενή σκέψης που είχαμε ιδρύσει το προηγούμενο διάστημα. Τους ευχαριστώ όλους και όλες για τη συμμετοχή τους. Θέλω ειδικότερα να ευχαριστήσω τον σύντροφο, τον Διονύση τον Τεμπονέρα, που αποδέχτηκε να είναι συντονιστής της Εκλογικής Επιτροπής. Ένα στέλεχος μιας νέας γενιάς με παρουσία στον επαγγελματικό του χώρο, ιδιαίτερη ως μάχημος δικηγόρος για τα εργατικά δικαιώματα, που μπορεί να συνδυάσει αυτό το νήμα, το ιστορικό των αγώνων της αριστεράς με τους σύγχρονους αγώνες για δικαιοσύνη, ισότητα και ελευθερία. Τέλος, θέλω για άλλη μια φορά να απευθυνθώ στα χιλιάδες στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δώσουμε μια μάχη με στόχο να ανατρέψουμε τους σχετισμούς. Γνωρίζουμε τη δυσκολία, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Και θέλω να κλείσω την σημερινή μου έτσι παρέμβαση λέγοντας ότι το επόμενο διάστημα θα είναι για μας ένα διάστημα που θα κινητοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε για να απευθυνθούμε σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα ξεχωριστά. Μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτούς τους δυσμενείς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε χρέος, οφειλή ιστορική, να αποτρέψουμε την προοπτική, το ενδεχόμενο μιας παντοδυναμίας, μιας δεξιάς ανεξέλεγκτης που θα έρθει το επόμενο διάστημα να επιβάλλει σαρωτικές αλλαγές που αφορούν τη ζωή της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Πάμε λοιπόν να ανατρέψουμε τους σχετισμούς, σε κάθε περίπτωση όμως να αποτρέψουμε μια εφιαλτική προοπτική μιας παντοδύναμης και ανεξέλεγκτης δεξιάς. Σας ευχαριστώ.